ποτέ δεν πήραμε ελβετικά φράγκα. Το δάνειο ήταν κανονικά σε ευρώ. Θέλω να θυμίσω ότι από το 2006 με το 2007 είχε στηθεί από τις τράπεζες αυτό το κόλπο γκρόσο, έτσι θα το ονομάσω, για να εγκλωβίσουν πάρα πολλούς δανειολήπτες, βάζοντας το τυράκι που ήταν το επιτόκιο, ένα χαμηλό επιτόκιο, και η φάκα βέβαια ήταν η ισοτιμία του ευρώ με το φράγκο. Δυστυχώς την πατήσανε πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλανε να κάνουν ένα σπίτι των παιδιών τους ή θέλανε να στήσουν μια επιχείρηση για να ζήσουν, και τώρα είμαστε σε μια απόγνωση με θυμό και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Περιμένουμε από την κυβέρνηση να δώσει μια πολιτική λύση, γιατί αυτό λύνεται τώρα πια μόνο με πολιτική λύση. Και το λέω αυτό γιατί τα χρήματά μας τα τοποθετούμε δυστυχώς σε ένα βαρέλι δίχως πάτο, έτσι θα το ονομάσω, γιατί στην πραγματικότητα από τη μία χρονιά μέχρι την άλλη, παρόλο που εξυπηρετούμε το δάνειο μας κανονικά, τα δάνεια μας κανονικά, αυξάνεται το δάνειο αλματοδός, μπορώ να πω, 30 με 40% στα δύο χρόνια τα τελευταία. Τότε πραγματικά οι τράπεζες είχαν ανοίξει να δίνουν δάνεια σε ανθρώπους που θέλανε να κάνουν ένα σπίτι ή να στήσουν μια επιχείρηση. Το θέμα είναι ότι το είχαν φτιάξει τόσο καλά. Αυτό θα έλεγα λοιπόν ότι εγκλωβίστηκε πάρα πολλοί κόσμος, γιατί το επιτόκιο ήταν τόσο χαμηλό και μάλιστα μας υποσχόταν ότι θα ήταν σταθερό μέχρι τη λήξη του δανείου. Φανταστείτε να δείτε ότι ακόμα και τραπεζικοί υπάλληλοι, άνθρωποι που δουλεύανε στην τράπεζα, εγκλωβιστήκανε, πιστήκανε ότι θα ήταν καλύτερα να πάρουν το ελβετικό φράγκο. Γυρίσανε λοιπόν τα δάνειά τους από ευρώ σε ελβετικό. Ξέρανε όλοι οι παράγοντες, οι οικονομικοί βέβαια, ότι αυτό θα έχει αυτή την εξέλιξη που έχουμε τώρα. Δυστυχώς, το κράτος δεν προστάτευσε τους καταναλωτές, που έπρεπε να μην δίνει αυτό το δικαίωμα στις τράπεζες να εσχορκερδούν εις βάρος του λαού. Έπρεπε και εμείς να μπορέσουμε να έχουμε κάποια στήριξη από το κράτος, δηλαδή να βάλουν ένα φρένο στα κέρδη των τραπεζών. Βλέποντας το αδιέξοδο όλοι οι δανειολήπτες, δεν έχουμε άλλο δρόμο από το δρόμο να οργανωθούμε και να αγωνιστούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Δηλαδή, μήπως μας ακούσουν οι κυβερνητικοί παράγοντες, τα κόμματα, όλοι, για να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Σήμερα καταστρέφονται περίπου 800 Έλληνες πολίτες. Και λέω 800.000 Έλληνες πολίτες. Και λέω 800.000 γιατί έχουν πάρει 200.000 δάνεια στεγαστικά και επαγγελματικά. Έχουμε βάλει τις οικογένειές μας σε αυτά τα δάνεια μέσα που υποτίθεται ότι θα μπορούσαμε να τα εξυπηρετήσουμε. Τώρα είμαστε εγκλωβισμένοι όλες αυτές οι οικογένειες και είμαστε σε απόγνωση.